Κύριε Φούρλη, βατώντας αλάτσατα 1-4 σήμερα, αλάτσατα Λιλάντιο 4-0 σε δύο παιχνίδια 8 γκολ. Πού το πάει τελικά η ομάδα των αλάτσατων? Εντάξει, νομίζω ότι βάσει των ευκαιριών που είχαμε δικαιούμασταν αυτά τα γκολ και στα δύο παιχνίδια. Σήμερα μπορώ να πω ότι δημιουργήσαμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες και ίσως να ήταν και πιο κλασικές. Το γκολ θέλει και λίγο ικανότητα, ίσως να ήμασταν και λίγο επιπόλαιοι, αλλά το αποτέλεσμα μετράει, όλα καλά. Αυτό το πολύ καλό ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα των Αλατσάτων, που το λέω γιατί προσωπικά είμαι σε δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο και έχω άποψη, το καλό ποδόσφαιρο που παρουσιάζεται ασχέτως στα έχει παραγωγική, μια παραγωγική μηχανή που 4 γκολ στο πρώτο παιχνίδι, 4 γκολ στο σημερινό. Πού οφείλεται στην καλή τεχνική που κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο τι προπονήσει, πού? Οφείλεται στη συμμετοχή των παιδιών στην προπόνηση. Όταν τα παιδιά μαζεύονται στην προπόνηση, νομίζω ότι λύνονται τα χέρια του προπονητή, μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι μαζευόμαστε και δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα όλα πάνε περίφημα. Το επόμενο παιχνίδι είναι. Είναι εδώ με τα πολιτικά το Σάββατο. Εδώ με τα πολιτικά. Δηλαδή πάει η ομάδα 3 στα 3. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Θεωρώ ότι είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα. Έτσι. Το κάθε παιχνίδι έχει τη δική του δυσκολία. Όπως και σήμερα, μέχρι να καταφέρουμε να σκοράρουμε και δεύτερη φορά, νομίζω ότι πάντα κινδυνεύεις. Θεωρώ ότι και με τα πολιτικά θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. 4-0, ανακαλύψατε κανένα λαθάκι από τον ποδοσφαιριστή ή από τους ποδοσφαιριστές? Φυσικά πάντα οι προπονητές όλο και κάτι λέγουν. Όλο λάθη βρίσκουν, η αλήθεια είναι. Ναι, θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και θα συνεχίσουμε. Εγώ να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σε...